Καταρχήν, αν είχαμε αυτούς που λες, ήδη θα είχαμε γίνει Ιταλία. Θα είχαμε γίνει αυτή τη στιγμή Ιταλία από τον κορονοϊό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Καλά που δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Ναι, θα είχαμε γίνει Ιταλία, αγόρι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε. Λέγε. Λοιπόν, για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, φαινόμαστε πάλι πόσο ζώα και ανώριμοι είμαστε σαν λαός. Ζώα και ανώριμοι. Δεν λέει κανείς τον άλλο να ούτε μείνει φυλακισμένος, γιατί έχουμε τα δύο άκρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που ζει φυλακισμένη μέσα στο σπίτι. Υπάρχει μια άλλη μερίδα κόσμου που προσπαθεί να πάει να συγκεντρωθεί στις παραλίες, να συγκεντρωθεί στα βουνά, να συγκεντρωθεί στις εκκλησίες. Όλους τους πιάνω εγώ. Κάτσε τώρα, ρε Σιχαζή. Να βγεις έξω. Έναν 25 χρονών που θέλει να πηδήξει, θέλει να πιει, να φάει, να ζήσει. Τι με νοιάζει εμένα, πώς θα το κρατήσει μέσα. Για το... Εδώ η γριά βγαίνει έξω. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Και η γριά είναι λάθος που πάει στην εκκλησία. Το 25 του δίνω δικαιολογία. Η γριά είναι λάθος. Κανένα δεν είναι δικαιολογία. Όχι. Δεν λέει κανένας να μην βγουν οι άνθρωποι έξω να πάνε ένα περίπατο. Λέμε απλά να μην συνοστίζονται. Κανείς δεν λέει τον άλλο μείνε στο σπίτι σου και μην βγαίνεις έξω να πάρεις λίγο καθαρό αέρα. Βγες έξω, κάνε μια βόλτα, πάρε με ένα φίλο, πάνε λίγο ξέρω εγώ κάπου σε ένα μέρος έτσι, πιέσε ένα καφέ κάτι, πάρε ένα καφέ στο χέρι και πήγαινε κάπου, περπάτησε λίγο. Σωστό. Δεν είναι κανείς όχι. Σωστό. Δεν σωστό. Χρειάζονται συγκεντρώσεις, αυτό είναι το νόημα. Βασίλης. Δεν σου λέει τον άλλο μείνε, άσε με λίγο να ρωτήσω. Μείνει 24 ώρες στο σπίτι. Δεν χρειάζονται τα άκρα δηλαδή. Ούτε να μείνεις φυλακισμένος, ούτε να πρέπει να. Άρα περνάμε στα άκρα ή όλα θα βγαίνει και λέει στα τέτοια μου σαν και εμένα ή ο άλλος θα είναι μέσα. Εσύ εγώ δίνει λίγο τα βιντάκια σου και βγαίνεις. Καλά κάνεις, φέρεις το αυτοκίνητό σου, πήγες να κάνεις το τρέξιμό σου. Φυσιολογικά πράγματα που πρέπει ο καθένας να τα κάνει. Δεν πρέπει να μας πάρει κατάσταση να καθόμαστε σπίτι 24 ώρες. Για όνομα του Θεού. Αλλά δεν πρέπει να αποφεύγουν, πρέπει να αποφεύγονται και συγκεντρώσεις. Η υγιής πάντως 35 ετών. Το σούπερ μάρκετ, ναι. Δηλαδή ρεβόδι ή Έλληνα ή οποιοδήποτε και στην Ευρώπη γίνονται. Δεν έχω να πω μόνο. Ναι. Δηλαδή θα φας περισσότερο ή θα καταναλώσεις περισσότερο άμα πας και ψωνίσεις 5 κιλά αντισηπτικό, 100 κιλά κολόχαρτα και ξέρω εγώ 20 κιλά μακαρόνια. Τι θα πετύχεις με αυτό το πράγμα. Συνοστίζεται κόσμος, εγώ δεν έχω πάει στο σούπερ μάρκετ ακόμα. Ναι. Εγώ θα πάω μετά από μια εβδομάδα. Καλά, εσύ και μόνος. Μόλις πάνε τα ζώα, ναι. Πάρω τι θέλω να πάρω για ένα μήνα, εγώ θα πάω μετά. Προτιμώ να παίρνω ένα πιάτο φαΐ, ένα delivery. Ξέρω εγώ κάτι να μαγειρευτώ και λέω υπομονή μέχρι να φύγουν τα ζώα. Και μετά θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάω τώρα στο σούπερ μάρκετ. Ομιλεί για ζώα. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν κολλάω, εγώ τώρα θα κολλήσω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, επιτέλους κλείσαν και τα σύνορα με την Ιταλία γιατί δεχτήκαμε καταγγελίες και στο ραδιόφωνο την Παρασκευή. Όχι καλέ, οι αλληλέγγυοι μπορεί να πούνε ελάτε να φέρω τους Ιταλούς. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Κομμουνισταράδες, να μπουν οι Τούρκοι τώρα στα σύνορα από τον Εύρο και να έρθουν εδώ πέρα μέσα. Γουστάρετε. Ο πίσω μέρος του προκτού σας έχει γίνει τέτοιος από το κλασίδι. Φοβάστε τώρα, ε! Πού είστε, ρε αλληλέγγυοι, κομμουνισταράδες! Πού είστε, ρε κομμουνισταράδες, να ανοίξουν τα σύνορα! Μπες μπουτσούκ σας πάει, ε! Φοβάστε! Τι φοβάστε, ρε κουμούνες! Το είδε. Ε, κουμούνες, τι φοβάστε! Να σας πάει! Οι αλληλέγγυοι, να μπουν μέσα οι Τούρκοι, είμαστε αρθέλνες, τα μαλακισμένα του ΣΥΡΙΖΑ! Καταρχήν, αν είχαμε αυτούς που λες, ήδη θα είχαμε γίνει Ιταλία. Θα είχαμε γίνει αυτή τη στιγμή Ιταλία από τον κορονοϊό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Καλά που δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Ναι, θα είχαμε γίνει Ιταλία, αγόρι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, και πείτε κάποιο... μέσα οι Τούρκοι, μπέστε μέσα οι αλληλέγγυοι. Λοιπόν, πάρτε τους στο σπίτι, ρε. Αυτή τη στιγμή, αν μας ακούνε αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα που είναι στα πράγματα στην κυβέρνηση, τεράστια προσοχή με την Τουρκία, κλείστε τα σύνορα. Αυτοί μεταδίδουν fake news, οι Τουρκαλάδες και ο Ερντογάν, ότι δεν έχουν κορονοϊό και δεν έχουν τίποτα. Ναι, γι' αυτό το έχουν μπάσει με γεμάτα γήπεδα ακόμα αυτοί, παίζανε. Άλλα ζώα εκεί. Λοιπόν, ναι. Κλείστε τα σύνορα με την Τουρκία, είναι η μεγαλύτερη εστία και δίνω αυτή τη στιγμή για αυτή την αρρώστια. Δεν μου λες. Και το πρόβλημα, Ραπτόπουλε, δεν είναι ότι η αρρώστια είναι φωνική. Ότι μπορεί, είναι μια γρήπη. Δεν σου λέω ότι είναι κάτι παραπάνω από μια γρήπη. Αλλά αυτή τη στιγμή μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα και πιο άμεσα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι υποδομές να υποδεχτούν πολλά περιστατικά ταυτόχρονα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι η αρρώστια να με πιάσει εμένα και εσένα θα πάθουμε τίποτε. Λοιπόν, τέλος. Να καταλάβει ο κόσμος το καθημερινό. Check it out now.
the Funk Soul Brother right about now.